Την απαρχή μιας νέας πορείας με στόχο και ζητούμενο ένα νικηφόρο εκλογικό αποτέλεσμα στις 17 Ιουνίου, σηματοδότησε η χθεσινή μεγαλειώδης ανοιχτή συνεδρίαση που πραγματοποίησε η τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας Τρικάλων. Σε μεγάλα κέφια ο υποψήφιος βουλευτής Β' Αθηνών, Αρκύρης Ντινόπουλος, ο οποίος ήταν ο κεντρικός ομιλητής στην ανοιχτή νομαρχιακή συνέλευση της Νέας Δημοκρατίας. Φαίνεται ότι εμείς οι νεοδημοκράτες πρέπει να περάσουμε από μια δοκιμασία. Πρέπει να περάσουμε από τα δύσκολα για να έρθουμε στα ίσα μας. Και πράγματι ήρθαμε. Και το μήνυμα αυτό βγαίνει εδώ, στο Φρούριο, στα Τρίκαλα. Γιατί ακούστε, όλον αυτόν τον καιρό και η Νέα Δημοκρατία, αλλά και ο καθένας από εμάς χωριστά, πέρασε μια δοκιμασία. Γιατί πληγώθηκε η περηφάνεια του νεοδημοκράτη. Και ξέρω ότι πολλοί από εσάς θα πηγαίνατε εδώ στα Τρίκαλα, στα καφενεία και θα σας λέγαν «Έλα ρε Κώστα, έλα ρε Γιώργο, μνημονιακός είσαι». Ξαφνικά μας ρίξαν τη ρετσέτα του μνημονιακού. Στο ίδιο κλίμα και τα στελέχη και τα μέλη και οι φίλοι της Νέας Δημοκρατίας που κατέκλυσαν την αίθουσα του Φρουρίου. Τα χαμόγελα περίσσευαν και ήταν διάχυτη η αισιοδοξία για τα αποτελέσματα που θα φέρουν οι εκλογές στις 17 Ιουνίου. Είμαστε η πανστρατιά της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε όλοι εδώ. Όλοι δίνουμε το παρόν. Ξεπεράστηκαν διαφωνίες του παρελθόντος και προάγουμε το ενωτικό κλίμα μπροστά στην ανάγκη να διασωθεί η χώρα. Η ενότητα αυτή δεν αφορά μόνο στην παράταξη, αφορά το σύνολο του ελληνικού λαού. Είναι το πρώτο μήνυμα που θα πρέπει να στείλουμε όλοι μαζί, ενωμένοι στον κόσμο έξω, στον δικό μας κόσμο, ο οποίος για πολλούς και διάφορους λόγους έχει απομακρυνθεί, το έδειξε με τη στάση του. Πρέπει να του δείξουμε όλοι μαζί το μήνυμα, να του δώσουμε όλοι μαζί να καταλάβει ότι το μήνυμα το πήραμε, το έχουμε στην καρδιά μας και θέλουμε να δουλέψουμε για όλους εκείνους. Τους συμπατριώτες μας, οι οποίοι πληγωμένοι από την κακοδιαχείριση των δημοσίων πραγμάτων ως τώρα από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, ουσιαστικά τους έφερε σε αυτό το τέρμα που όλοι τώρα νιώθουν το βάρος της. Εσείς ως στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να τον δίνετε και πιστεύω ότι αυτή τη φορά θα είναι νικηφόρος και θα είναι αποτελεσματικός για ένα καλύτερο αύριο, για μια καλύτερη Ελλάδα. Σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς. Σε αυτόν τον αγώνα πρέπει όλοι μας μαζί, ενωμένοι, να κινηθούμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Χαιρετίζω την παρουσία στελεχών εδώ, όπως εγώ τον πατέρα του Δήμου του Κοτρώνη και όλων των άλλων στελεχών που συστρατεύονται στην κοινή πορεία της Νέας Δημοκρατίας. Και θεωρώ ότι ο αγώνας τελειώνει το 18 Ιουνίου. Σε αυτή τη μάχη κρίνονται, αγαπητοί μου συνάδελφοι και φίλοι, πολλά πράγματα. Αλλά κυριότερα δύο απ' όλα. Το ένα είναι ο ευρωπαϊκός δρόμος. Η Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη, με δύσκολες θυσίες, αλλά μέσα στην πρόοδο, σε μια προσπάθεια να κρατήσουμε αυτά που κατακτήσαμε τώρα. Ο άλλος δρόμος που καλείται το ΣΥΡΙΖΑ να κάνει, με την αναστολή των πληρωμών και όλα τα πράγματα, είναι αυτό που έχουμε δίπλα μας στα σύνορα. Και είπα σήμερα στο ραδιόφωνο, αν θέλετε να καταλάβετε πώς θα είναι η Ελλάδα, αν τυχόν ποτέ βγει το ΣΥΡΙΖΑ πρώτο, δεν χρειάζεται να πάτε μακριά. Κοιτάξτε την Αλβανία, τα Σκόπια και την Βουλγαρία, να καταλάβετε πώς θα γίνει η Ελλάδα μετά από ένα χρόνο, δύο χρόνια. Ανταποκριθήκαμε και ανταποκρινόμαστε όλοι στο κάλεσμα του Αντώνη Σαμαρά για μια μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη, μια παράταξη που θα νικήσει στις 17 Ιούνιου και θα καταφέρει να κρατήσει την Ελλάδα εκεί που πραγματικά πρέπει να είναι. Μέσα στην Ευρώπη, με τους ισχυρούς της Ευρώπης, με το ευρώ. Καλωσορίζω τον Κώστα τον Πατέρα, τον Τίνο τον Κοντρώνη, τα άλλα στελέχη του ΛΑΟΣ, της Δημοκρατικής Συμμαχίας, πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, πολλούς οπαδούς του ΠΑΣΟΚ και των άλλων κομμάτων που στρατεύονται μαζί μας. Τους έχουμε όλους ανάγκη αυτή τη στιγμή. Όλοι πρέπει να στρατευτούμε. Και εκείνο που θέλω να μεταφέρετε στο καφενείο, στον περίγυρό σας, στους γείτονές σας, στις οικογένειές σας, είναι ότι πρέπει να ψηφίσουμε στις εκλογές της 17 Ιούνιου, έχοντας στο νου μας ότι την επόμενη μέρα πρέπει πάση θυσία να γίνει κυβέρνηση. Να έχουμε κυβέρνηση στην Ελλάδα. Και για να γίνει αυτό, η μόνη παράταξη που αυτή τη στιγμή έχει σχέδιο συγκεκριμένο και έχει στρατηγική
και μπορεί να διασφαλίσει τη σταθερότητα της επόμενης ημέρας είναι η Νέα Δημοκρατία και ο Αντώνης Σαμαράς. Θερμή υποδοχή επιφύλαξαν οι παρευρισκόμενοι και στους πρώην υποψήφιους βουλευτές της Δημοκρατικής Συμμαχίας και του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, κυρίως Ντίνο Κοτρώνη και Κώστα Πατέρα, οι οποίοι επανέκαμψαν μαζί με την τώρα στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας, όχι όμως και στο ψηφοδελτίο της. Γιατί ήθελα να συνεισφέρω στον χώρο που επί δεκαετίες πάλεψα και για τα λόγια που διαγωνίστηκα. Μετά από τη συνάντηση ανήκω οριστικά πλέον στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, στον χώρο που ποτέ δεν διακασά, έστω και αν βρέθηκα σε αντίπαλο κόμμα για 4 χρόνια. Με βαθιά συγκίνηση επιστρέφω σε ένα χώρο τον οποίο υπηρέτησα επί 30 χρόνια, είτε ως μέλος της μαθητικής ανεξάρτητης κίνησης από το γυμνάσιο, είτε ως μέλος της ΟΝΕΔ, είτε ως συνδικαλιστικό στέλεχος, είτε ως πρόεδρος της κομματικής μας οργάνωσης επί 10 χρόνια, είτε από οποιαδήποτε θέση η παράταξη κατά το παρελθόν με είχε καλέσει να προσφέρω τις υπηρεσίες μου. Δυστυχώς όμως, ατυχείς ενδεχομένως συγκυρίες, λάθη και παραλήψη κατέρωθεν, με οδήγησαν τα 4 τελευταία χρόνια έξω από την παράταξη στην οποία μεγάλωσα και την οποία αγάπησα όπως την οικογένειά μου. Άξιζε να αναφερθεί πως χαιρετισμό απίφθινε και ο πρώην Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Λέγκας. Θεωρώ απαρχή ενός νέου ξεκινήματος, έτσι ώστε αυτή η παράταξη, η οποία έχει πονέσει τον τόπο, έχει προσφέρει σε αυτόν τον τόπο, είναι μοναδική παράταξη που δείχνει την προοπτική για τη χώρα μας, που έχει προοπτική για τη χώρα μας, θα τα καταφέρει σε αυτές τις εκλογές. Καλή δύναμη σε όλους. Στα μαθήματα της ιστορίας, της χημίας, βιοχημίας, των αρχών οργάνωσης και της βιολογίας εξετάστηκαν σήμερα οι μαθητές στο πλαίσιο των πανελληνίων εξετάσεων. Ειδικότερα τα θέματα των αρχών οργάνωσης και της βιολογίας χαρακτηρίστηκαν αναμενόμενα και δεν δυσκόλεψαν τους καλά διαβασμένους μαθητές. Σε αυτά αναφέρθηκαν οι καθηγητές των φροντιστήριων ΟΜΕΓΑ, Ποπιντίκου και Παναγιώτης Γιάγκος. Τα θέματα της οργάνωσης σήμερα πιστεύω ήταν αρκετά καλά. Δεν απαιτούσαν ιδιαίτερες δυσκολίες. Ήταν θέματα τα οποία τα παιδιά θα τα έγραφαν και πιστεύω ότι θα δούμε αρκετά καλούς βαθμούς. Βαθμούς που θα δώσουν ανάσα στα παιδιά σήμερα μετά από κάποιες δυσκολίες που αντιμετώπισαν. Γενικά ήταν τα θέματα καλά, από τα αναμενόμενα θα έλεγα, και θέματα που θα έγραφαν πάρα πολύ καλά πολλά παιδιά σήμερα. Τα οποία φαντάζομαι ότι διδάχθηκαν αρκετές φορές. Πολλές φορές. Γι' αυτό και λέω και επαναλαμβάνω ότι είναι από τα θέματα που θα έγραφαν πολύ καλά σήμερα πολλά παιδιά. Δηλαδή, ο μεγάλος όγκος των παιδιών θα έχει υψηλές βαθμολογίες σήμερα. Σε σχέση με άλλες χρονιές, ήταν πολύ πιο απλά τα θέματα. Η θεωρία κάλυπτε μικρό όγκο, αλλά τα προβλήματα κάλυπταν ένα μεγάλο φάσμα ύλης. Σε σχέση με πέρυσι, επαναλαμβάνω, ήταν πιο εύκολα τα θέματα. Και οι καλά διαβασμένοι μαθητές γράφαν πάρα πολύ καλά, αρκετά καλά. Ήταν συγκεκριμένα κομματάκια, δεν υπήρχαν. Αλλά ως συνήθως γίνεται, πάντα οι μαθητές, είτε γιατί διατυπώνουν κακώς κάτι, είτε γιατί δεν αιτιολογούν σωστά, χάνουν κάποια μόρια. Δεν υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο που να δυσκόλεψε τα παιδιά. Ήταν θέματα που είχαν διδαχθεί και ήταν θέματα αναμενόμενα. Αντίθετα, τα θέματα της ιστορίας μπορεί να ήταν σαφή, ωστόσο δυσκόλεψαν αρκετά τους υποψηφίους, καθώς ο χρόνος που απαιτούνταν για την ανάπτυξή τους ήταν ιδιαίτερα μεγάλος. Για το μάθημα της ιστορίας μίλησαν στην τηλεόραση 10 οι φιλόλογοι του Φιλολογικού Διδακτήριου Ηλιάς, Δήμητρης Σαραλάγκας και Ηλία Παπανικολάου. Έχουμε συνηθίσει να ταυτίζουμε το μάθημα της ιστορίας με την αποστήθηση. Όμως το συγκεκριμένο μάθημα απαιτεί εξίσου μια δυνατή κριτική σκέψη. Ο μαθητής, αφού διάβασε προσεκτικά τις εκφωνήσεις των πρώτων θεμάτων, έπρεπε να ανατρέξει τις σελίδες του σχολικού βιβλίου, να επιλέξει τα κατάλληλα χωρία και να τα αποδώσει αυτολεξί. Εξάλλου, η χρησιμότητα αυτών των δύο, της κριτικής δηλαδή σκέψης και της αποστήθησης, απαιτείται και στις πηγές όπου ο εξεταζόμενος κλήθηκε να συνδυάσει τις ιστορικές του γνώσεις με τα στοιχεία των πρωτότυπων κειμένων. Οφείλουμε λοιπόν να συγχαρούμε τα παιδιά της θεωρητικής που αποδεικνύουν ότι εκτός από την άριστη γνώση των ιστορικών πληροφοριών του σχολικού βιβλίου μπορούν να αξιολογούν και να διαχειρίζονται πλήθος άλλων πληροφοριών που προέρχονται από τις πηγές. Σε γενικές γραμμές, το
Ήταν συγκεκριμένα τα χωρία όπου έπρεπε να επιλέξουν μαθητές και να το αποδώσουν αυτολεξί, αλλά απαιτούσε πάρα πολύ χρόνο. Εκεί μάλλον έγκυται η δυσκολία των σημερινών θεμάτων. Ο μαθητής είχε να κάνει με τον χρόνο. Με βάση τις επισημάνσεις λοιπόν του Δημήτρη για τις δεξιότητες των μαθητών της θεωρητικής, τα θέματα ήταν φιλικά, αλλά πάρα πολλά. Δηλαδή τα παιδιά έδωσαν μάχη με τον χρόνο. Δεν υπήρχε το περιθώριο να κάτσουν λίγο ήρεμα, να σκεφτούν. Και αυτό καταλαβαίνετε επιβαρύνει την ψυχολογία τους και σίγουρα πόνεσε το χεράκι τους. Ειδικά στο θέμα Γ1 της δεύτερης ομάδας, τα παιδιά χρειάζονταν το χρόνο για να μπορέσουν με ψυχραιμία να επιλέξουν πώς θα κατανείμουν την απάντησή τους από το βιβλίο και από τις πηγές στα υποερωτήματα Α, Β και Γ. Σε γενικές γραμμές πάντως, τα θέματα ήταν κατανοητά, σαφή, αλλά ξαναλέω ήταν πολλά για το τρίωρο της εξέτασης. Πάντως, όπως και να έχει, τα δύσκολα πέρασαν. Πάμε για το πιο στρωτό μάθημα της κατεύθυνσής μας, τα λατινικά, τα οποία σε επίπεδο πανελληνίων βέβαια, είναι κουκιά μετρημένα. Δεν έχουμε άγνωστο, έχουμε μια ύλη συγκεκριμένη και καλοδουλεμένη. Οπότε λίγο κουράγιο ακόμα, τα δύσκολα πέρασαν. Με εθελοντική αιμοδοσία, η οποία διεξήχθη στο αρμόδιο τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, η εύξηνος Λέσχη Ποντιόλ και Μικρασιατών του νομού συνέχισε τις παράλληλες εκδηλώσεις για την ημέρα εθνικής μνήμησης γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Σύμφωνα με την πρόεδρο της Ευξήνου Λέσχης, κυρία Λένα Σαββίδου, η εθελοντική αιμοδοσία είναι πράξη υπέρτατη της ανθρωπιάς, καθώς το αίμα ούτε παράγεται, ούτε αντικαθίσταται, αλλά μόνο προσφέρεται. Η σημερινή εκδήλωση κλείνει τον κύκλο εκδηλώσεων τιμίες για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Έναν κύκλο που άνοιξε ο σύλλογός μας στις 14 Μαΐου με προβολές του ντοκιμαντέρ «Τα χνάρια των αργοναυτών» για τα σχολεία του νομού Τρικάλων. Οι εκδηλώσεις μας κορυφώθηκαν στις 17 Μαΐου με την κεντρική εκδήλωση της Ευξήνου Λέσχης, όπου ο σύλλογός μας παρουσίασε σε δραματοποιημένη μορφή το επικόπημα του Φίλων Ακτενίδη, η καμπάνα του Πόντου. Στη συνέχεια συμμετείχαμε στις εκδηλώσεις της Περιφερειακής Διοίκησης Τρικάλων με αποστολή αγήματος στη δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου και κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας. Και έτσι σήμερα, 30 που πήγε ο Μάης, κλείνουμε τον κύκλο εκδηλώσεών μας δίνοντας αίμα. Δίνοντας αίμα συμβολικά για τους ανθρώπους, για τους ανθρώπους μας που χάθηκαν το 1922. Πέρα όμως από μια συμβολική κίνηση, η αιμοδοσία είναι και κάτι παραπάνω. Είναι μια κοινωνική αναγκαιότητα πλέον. Στις μέρες που ζούμε, η ανάγκη για αίμα είναι πάρα πολύ μεγάλη και δυστυχώς η προσφορά του αίματος είναι πολύ μικρή. Δεν υπάρχει ισοζύγιο. Καλούμαστε όλοι να σκεφτούμε λοιπόν σοβαρά προτού μας χτυπήσουν τα δύσκολα την πόρτα τι πρέπει να κάνουμε. Και το να δώσουμε αίμα είναι μία λύση, μία λύση σωτηρίας για πάρα πολλούς συνανθρώπους μας και για εμάς τους ίδιους. Το παράρτημα Θεσσαλίας και ΚΑΕΛΕ Τρικάλων επισκέφθηκαν το μεσημέρι τα στελέχη του κεντρικού ΚΑΕΛΕ της ΕΣΕ και πιο συγκεκριμένα ο Γενικός Γραμματέας Καρανίκας Γεώργιος, ο Γενικός Διευθυντής Μέγκουλης Αντώνιος και ο Διευθυντής Κατάρτισης του ΚΑΕΛΕ Πρίφτης Δημήτριος. Στη 1.30 το μεσημέρι παραχώρησαν συνέντευξη τύπου, στη διάρκεια της οποίας αναφέρθηκαν στα τρέχοντα προγράμματα που απευθύνονται στον επιχειρηματικό κόσμο αλλά και σε άλλες ομάδες πολιτών, με ιδιαίτερη ευαισθησία στους ανέργους. Κέντρο Ανάπτυξη Ελληνικού Εμπορίου είναι εκπαιδευτικός οργανισμός της Εθνικής Νομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου και δραστηριοποιείται στα Τρίκαλα συγκεκριμένα από το 2002. Η δραστηριοποίηση αυτή θα γίνει ακόμα πιο έντονη και ίσως έχει ενδιαφέρον για τον κόσμο των Τρικάλων να αναφέρουμε ορισμένα καινούργια προγράμματα τα οποία προσφέρουν. Πιο συγκεκριμένα, από το 2012 και μετά, θα παράσχουμε το πρόγραμμα Υγιεινή και Εκπαίδευση στην Ασφάλεια των Τροφίμων, του ΕΦΕΤ,
για εργαζόμενους οι οποίοι εργάζονται στον επιστημιστικό κλάδο. Το κόστος του συγκεκριμένου προγράμματος, το οποίο οδηγεί και σε πιστοποίηση από τον ΕΦΕΤ, είναι 100 ευρώ για τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου και τον, του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων και των λοιπόν εμπορικών συλλόγων της περιοχής και 120 ευρώ για τα μη μέλη. Επίσης, σημασία έχει να διευκρινίσουμε ότι συνεχίζουμε τα προγράμματα τεχνικών ασφαλείας τόσο Β όσο και Γ κατηγορίας, τα οποία είναι αναγκαία για τους εργαζόμενους οι οποίοι θέλουν να διαδραματίσουν το ρόλο του τεχνικού ασφαλείας, για μάλλον εργοδότες οι οποίοι θέλουν να διαδραματίσουν το ρόλο του τεχνικού ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους. Και το σχετικό κόστος είναι για μέλη 140 ευρώ για τη Β κατηγορία και για μη μέλη 175 ευρώ και για τη Γ κατηγορία είναι 50 ευρώ για τα μέλη και 80 ευρώ για τα μη μέλη. Την Παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη στα άτομα που πάσχουν από σκλήρινση κατά πλάκας, γιόρτασαν και στα Τρίκαλα τα μέλη της Πανθεσσαλικής Ένωσης των Πασχόντων. Από το πρωί, μέσω περιπτέρου που τοποθετήθηκε στην αρχή του πεζοδρόμου της Οδού Ασκληπίου, διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό στους Τρικαλινούς με όλες τις πληροφορίες για την νόσο και την αντιμετώπιση της, σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης των πολιτών. Για τη δράση αυτή αλλά και για την ενδιαφέρουσα επιστημονική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουνίου, μίλησε στην τηλεόραση 10 η πρόεδρος της Πανθεσσαλικής Ένωσης Ατόμων με Σκλήρινση κατά Πλάκα, κυρία Μαρία Κούτσικου. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Ατόμων με Σκλήρινση κατά Πλάκας και είμαστε εδώ για να ενημερώσουμε τον κόσμο για τη σκλήρινση κατά πλάκας. Να βγάλουμε τον κόσμο έξω από τα σπίτια τους, να βγάλουμε τη σκλήρινση έξω. Να τους ενημερώσουμε ότι η σκλήρινση δεν είναι μεταδοτική, δεν είναι κληρονομική, δεν είναι θανατηφόρος. Η ζωή συνεχίζεται, μπορεί να συνεχιστεί. Ωστόσο, φαντάζομαι ότι σε μια εποχή όπου όλοι οι Έλληνες δυσκολεύονται, τα άτομα που αντιμετωπίζουν μια σοβαρή ασθένεια όπως η σκλήρινση κατά πλάκας είναι ακόμη περισσότερο πιεσμένα από το διάστημα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, ειδικά τώρα που αλλάξανε κατά πολύ με το ΕΟΠΗ, με το ΚΕΒΑ. Κόβονται πολλά άτομα από τις επιτροπές. Δίνεται ένα ποσοστό, ξεκινάει μπορεί και από μηδέν. 35% συνήθως και δεν μπορούν να συνεχίσουν να είναι ασφαλισμένα, να παίρνουν τα φαρμακά τους. Συναντάμε τέτοιες περιπτώσεις. Δυστυχώς έχουμε τα αφανή σημάδια της κλίνησης. Πρέπει ο σκληρητικός να είναι στο αμαξίδιο για να πάρει το ποσοστό του, για να συνεχίσει να παίρνει το εξωτερηματικό επίδομα και να συνεχίσει την ασφάλειά του. Τα αφανή δεν τα δίνουν καθόλου σημασία, όπως είναι η κόπωση που νιώθει 98% των ατόμων με σκλήρινση, η ζάλη, ο ήλικος, η διπλοπία, που αυτά δεν φαίνονται και όμως υπάρχουν. Πρέπει να είναι στο αμαξίδιο ο ασθενής για να περάσει την επιτροπή τώρα. Ζούμε σε πολύ δύσκολες εποχές, δυστυχώς, και εμάς επιβαρύνεται ακόμα πιο πολύ η κατάσταση. Ευτυχώς που κατάφερε η Ομοσπονδία μέσω των συλλόγων και έχουμε 0% στα φάρμακά μας, πανάκριβα τα φάρμακά μας, και έχουμε αυτό το καλό. Ενημερώσω ότι 10 Ιουνίου θα είμαστε στο ξενοδοχείο Ανάντη, έχουμε την επιστημονική ενημερωτική εκδήλωση, θα είναι ο κύριος Παπακοσταντίνου, η κυρία Θόδη, ο κύριος Δαρδιώτης, πανεπιστημιακός λέκτορας, νευρολόγοι, ο κύριος οικονόμου, ουρολόγος, από την αρρωγή οφυσίατρος ο κύριος Παπαχρήστου, και θα μιλήσουν για θεραπευτικές προσεγγίσεις για τις κλίνες κατά πλάκας και ποιότητες ζωής. Η είσοδος είναι ελεύθερη, 10.30, 10 Ιουνίου ξαναεπαναλαμβάνω, στο ξενοδοχείο Ανάντη. Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο πρώτο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Τρικάλων για την φοίτηση της επόμενης σχολικής περίοδου. Το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Τρικάλων είναι ένα καινοτόμο, ευέλικτο πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων. Ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας, Διαβίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ενώ φορέας λειτουργίας του είναι η Γενική Γραμματεία Διαβίου Μάθησης και φορέας διαχείρισης, το Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης. Απευθύνεται σε ενήλικες άνω των 18 ετών που τελείωσαν το δημοτικό σχολείο και δεν φοίτησαν καθόλου στο γυμνάσιο ή το εγκατέλειψαν πριν το τελειώσουν. Σε αυτούς προσφέρει τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο γυμνασίου, ουσιαστική μόρφωση και απόκτηση βασικών προσόντων, τα οποία αναπτύσσουν τις προσωπικές δεξιότητες των εκπαιδευομένων. Θα ήθελα να ενημερώσω ότι την φετινή σχολική χρονιά θα έχουμε 2 περιόδους εγγραφών στο πρώτο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας.
Η πρώτη περίοδος θα είναι το μήνα Ιούνιο, από 1η μέχρι 36, και η δεύτερη περίοδος, όπως και τις προηγούμενες σχολικές χρονιές, θα έχουμε εγγραφές το μήνα Σεπτέμβριο. Ειδικά φέτος, μετά και την πρόσφατη χρηματοδότηση πανελλαδικά με περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ για το πρόγραμμα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του πρώτου ΖΕΤ Τρικάλων, δίνουμε επιπλέον μία περίοδο εγγραφών το μήνα Ιούνιο. Έτσι ώστε ανάλογα με τις προεγγραφές που θα γίνουν, θα γίνει καλύτερη οργάνωση από θέμα εξόδων, λειτουργικών εξόδων, όπως επίσης και καλύτερη οργάνωση όσον αφορά στην έγκαιρη πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού. Θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι το πρώτο ΣΔΕ Τρικάλων, το οποίο λειτουργεί από το 2004, έχει να επιδείξει μία μεγάλη σειρά από δραστηριότητες, και επίσης να πω ότι η φίτηση των υποψήφιων εκπαιδευμένων είναι εντελώς δωρεάν. Όποιος έχει κλείσει το 18ο έτος ηλικίας και επιθυμεί μετά το απολυτήριο δημοτικού να συνεχίσει στο γυμνάσιο, τότε θα πρέπει να έρθει εδώ στο σχολείο απογευματινές ώρες, από 5 μέχρι 8, να συμπληρώσει μία αίτηση και να έχει μαζί του φωτοτυπία ταυτότητας και το απολυτήριο δημοτικού. Η φίτηση διαρκεί μόνο 2 σχολικά έτη, και μετά από 2 σχολικά έτη, μετά από 2 σχολικές χρονιές, η φίτηση αυτή πιστοποιείται με απολυτήριο γυμνασίου, το οποίο είναι ισότιμα με τα άλλα απολυτήρια των τυπικών γυμνασίων. Τέλος, να επισημάνω και να ευχαριστήσω όλα τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, διότι σε τέτοιες περιπτώσεις στο πρώτο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας δίνουν την ευκαιρία της άμεσης προβολής. Το πρώτο ψυχολογικό δράμα της ανθρωπότητας, τη Μύδια του Ευρυπίδη, ανεβάζει για πρώτη φορά στα Τρίκαλα μια ομάδα τρικαλινών ηθοποιών, οι οποίοι ξεκινούν τις παραστάσεις το βράδυ της 5ης στο Μιλό Ματσόπουλου. Εσύ όμως ξέρεις, εμείς οι γυναίκες, αν και από τη φύση μας δεόμαστε το υπέροχο, είμαστε οι πιο άτιμες εργάτριες του κακού! Δεν έχω δει πρώτη φορά, αλλά πολλοστή, την τραχιά οργή να γίνεται καταστροφή. Εσύ όμως θα μπορούσες και σε αυτή τη γη και στο σπιτικό σου να έμενες αν δεχόσουν χωρίς παράπονο των ισχυρών τις εντολές. Αλλά προτίμησες να πεις χυδαία λόγια και να διωχθείς. Η κάμερα της τηλεόρασης 10 βρέθηκε στις πρόβες, συνομιλώντας με τους συντελεστές της παράστασης. Όλοι τους εξήραν την μεταδοτικότητα, το σθένος, το δημιουργικό άγχος του Βασίλη Νανάκη, ο οποίος σκηνοθετεί αλλά και πρωταγωνιστής στο έργο Μύδια. Ανεβάζουμε τη Μύδια. Θα μπορούσαμε να πούμε 2 λόγια για το έργο. Είναι το πρώτο ψυχολογικό δράμα που έχει γραφεί από αρχαία Ελλάδα. Εστιάζει στην αντιπαράθεση του αρσενικού με το θηλυκό, και στην προκειμένη περίπτωση το θηλυκό είναι πολύ δυνατότερο από το αρσενικό και βλέπουμε τις συνέπειες. Και επίσης εστιάζει στο ότι είναι μια γυναίκα που αγαπάει απόλυτα με πάθος. Και όταν αυτός που αγαπάει την προδίδει, βλέπουμε τις συνέπειες. 4 κορίτσια υποδίονται τη Μύδια. Ο Ανδρέας, ο Γαλαράς, κάνει τον Κρέοντα και τον Αγγελιοφόρο. Εγώ, ο υποφαινόμενος, κάνω τον Ιάσονα. Η Ζωή κάνει την Τροφό και τη Μύδια. Έχουμε 2 διπλές διανομές και τα κορίτσια κάνουν τη Μύδια. Χωρίσαμε σε 4 προσωπικότητες το ρόλο για να είναι ξεκάθαρη η προσωπικότητα της Μύδιας. Δουλεύουμε 6 μήνες. Άλλο να πω για το έργο, είναι γνωστή η υπόθεση και όσοι δεν την ξέρουν θα τη γνωρίσουν. Αρχίζουμε την Πέμπτη και Παρασκευή, και καλώ τον κόσμο να αφήσει λίγο τη φραπογαλιά και το ποτό και να αφήσει να δει ένα έργο ελληνικό που είναι μια παράσταση που έχουν δουλέψει, το επαναλαμβάνουμε τόσες φορές, γύρω στα 100 άτομα. Έχει κάνει ο Ανδρέας, ο Τσέγας, τη σύνθεση της μουσικής. Παίζουν χωρικά, παίζουν τραγούδια μέσα, χορογραφούμε,
Είναι μια εξαιρετική δουλειά για όλο τον κόσμο. Είναι θέατρο για όλο τον κόσμο, αυτό το επισημαίνω. Έχουμε μια εξαιρετική μετάφραση. Οι παραστάσεις ξεκινάνε την Πέμπτη και Παρασκευή. Για αυτή τη βδομάδα έχουμε μόνο Πέμπτη και Παρασκευή και συνεχίζουμε για τρεις συνεχόμενες βδομάδες τα Παρασκευά Σαββατοκύριακα. Δηλαδή θα είναι 11 παραστάσεις το σύνολο. Και παίζουμε και Παρασκευό Σαββατοκύριακο εκλογών. Είναι ωραία ευκαιρία εκλογές να δουν θέατρο.